στο λιμάνι της Δονούσα σήμερα και επειδή τρώμε, έχουμε αυτό το κακό συνήθειο να τρώμε τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, σαν άνθρωποι κι εμείς. Σήμερα λοιπόν είπαμε, επειδή είναι και ζέστη, έχει και αεράκι, είναι έτσι καλοκαιράκι κτλ, να κάνουμε μακαρονοσαλάτα. Μακαρόνια σαλάτα, ξέρετε τι είναι αυτά? Θα στα φτιάξει λίγο η νεκούλα μου και θα δείτε. Να κοιτάξτε τώρα που είμαστε. Λοιπόν, Ανούλα του, Ανούλα του Χιονιά, τι κάνουμε? Σήμερα θα κάνουμε μία δροσερή μακαρονοσαλάτα. Ναι. Βάζουμε εδώ, είναι γιαούρτι, στραγγιστό. Βάζουμε μέσα λίγο μαγιονέζα. Και πολύ λίγο μουστάρδα. Θα βάλω μερικές σταγονίτσες μουστάρδα. Εντάξει. Αυτή τη σώσα την ανακατέψουμε, βράζουμε και θα βράσω και τα μακαρόνια και μετά θα φτιάξουμε και τα υπόλοιπα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν κάνουμε συνταγές μαγειρικής, έτσι. Όχι. Κάνουμε απλά πράγματα. Κάνουμε αυτά που εμείς τρώμε κάθε μέρα, είτε στο σπίτι μας, είτε στο τροχόσιτο. Ναι, προς Θεού. Οικονομικά μαγειρέματα, όχι ακριβά. Και δεν το παίζουμε μάγειρες. Δεν το παίζουμε μάγειρες. Απλά μας αρέσει η μαγειρική, τίποτα άλλο. Επειδή κάποιοι από εσάς μου λέτε, γιατί δεν μαγειρεύω εγώ, να κάνει βίντεο η καπετάνισσα και τέτοια, να σας πω λοιπόν ότι το έχω γράψει και λέω, καθίστε το είδος του κελομίδου στους καφέδες. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω, όταν η γυναίκα είναι στην κουζίνα, ο άντρας δεν πρέπει να ανακατεύεται. Πολύ σωστά. Ακόμα και όταν ξέρει. Πολύ okay. Σωστά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ενώ τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά στη μαγειρική η Άννα, δεν είναι τόσο καλή στην κάμερα. Οπότε λοιπόν, γιατί να μην κάνω καθένα που ξέρει καλύτερα. Σωστό και αυτό, συμφωνείς. Λοιπόν, περίμενε. Μισό πακέτο μακαρόνια για βράσιμο. Γιατί είμαστε δυο μας. Δεν χρειάζεται παραπάνω, να μην μείνει κρίμα. Α, και αυτό το φαγητό να πούμε ότι τρώγεται και παγωμένο, τρώγεται έτσι. Και παγωμένο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι η μόνη μακαρονάδα που τρώγεται και παγωμένη. Είναι καλοκαιρινή. Αυτή την κάνω που έκανα πολλές φορές στην Κάσο τα καλοκαίρια. Με μπιφτεκάκια δίπλα, με κάτι άλλο. Τώρα τι θα κάνουμε, θα ψήσω λίγο κρεατάκι. Αγόρασα λίγο πριν φύγουμε δύο μαριναρισμένες χοιρινές από το φίλο μας το Μερτίκα, οι οποίες είναι ψηλές, θα γίνουν σε στυλ πώς. Δεν θα κάνεις με αυγό, ε? Όχι, δεν θα τις πανάρω, επειδή είναι πολύ ωραίες έτσι μαριναρισμένες, απλά θα τις κάνουμε στο τηγάνι. Δεν θέλει πολύ ώρα, αυτές είναι πολύ λεπτές, ε? Ναι, 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 και με ελάχιστο λαδάκι θα τις κάνω. Γιατί δεν τις κάνεις σαν σνίτσελ? Δεν θέλω να τις χαλάσω σαν. Επειδή είναι μαριναρισμένες, ναι, ας εντάξει, ας. Ας, οκ. Κάνουμε μία σαλάτα. Κόβουμε την ντομάτα σαν να κάνουμε μία χωριάτικη σαλάτα. Κόβουμε την ντομάτα. Το αγκουράκι. Το κόβουμε σε κομματάκια πιο μικρά. Κυβάκια. Ψιλοκομμένη. Μία χωριάτικη ψιλοκομμένη. Αυτή τη σαλάτα, πώς τη λένε οι Τούρκοι γείτονες. Ναι. Τσομπάν σαλάτ. Ξέρω, ναι, η σαλάτα του Τσοπάνη. Θα έκανε τι λένε η σαλάτα του Τσοπάνη. Δεν ξέρω. Μοιάζει πάρα πολύ με τη δικιά μας την σαλάτα, τη χωριάτικη. Αυτή τη λένε τσομπάν σαλάτ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πιο ψηλοκομμένη. Ήταν ακόμη πιο ψηλά, ναι. Τα κάνουν πολύ ψηλά. Κάποια σόσα, θυμάμαι. Βράζουν αυτά, ε. Ναι. Ωραία, γίνεται έτσι μικρά κομματάκια το κρεμμύδι χωρίς να έχεις ειδικά μαχαίρια, χωρίς να έχεις ξύλα, δεν έχουμε και χώρο. Εντάξει, επειδή είναι ένα κρεμμυδάκι τώρα, δεν λέει δεν να έχουμε και χώρο εδώ. Στο ξύλο πάνω, επειδή είναι ένα κρεμμυδάκι, το κόβω έτσι στα γρήγορα. Εντάξει, δεν είμαστε πετρετζίκης, παιδιά, τα πάμε αυτά έτσι. Ήρεμα. Ούτε ο Λαζάρου, ούτε κανένα από αυτού του. Ούτε τα μαχαίρια μας είναι. Ούτε τα μαχαίρια μας. Απλά μαχαιράκια που είναι με πριονοτά για να κόβουν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε φέτα.
κομματάκια φέτα. Αρκετή θα βάλω, μάρα μου πάει. Θα βάλεις και ρίγανη. Ναι, ρίγανη, λάδι, ξύδι. Όπως κάνουμε μία χωριάτικη. Τη φέτα μη τη λυπόμαστε, της πάει, ε. Όχι, όχι, του πάει. Πάει φετούλα. Βάλαμε αρκετή φέτα από ό,τι βλέπετε. Εντάξει. Είναι πολύ καλοκαιρινό φαγητό αυτό, πολύ όμορφο. Ναι, απλό και δροσερό. Ειδικά όταν είσαι έτσι δίπλα στη θάλασσα, βέβαια που τώρα. Ναι, φαίνεται, έχουν και αυτοκίνητα εδώ, έχουμε διάφορα πράγματα. Τι να κάνουμε, έχουμε παρκάρει όπου μπορούμε, όπου επιτρέπεται. Είναι μεγάλα αμάξι, δεν έχουμε τίποτα. Αλατάκι. Αλατάκι. Ρεγανίτσα. Είναι κατά μακαρόνια, πρέπει να είναι και λίγο al dente, έτσι, τώρα, τι λες. Τώρα, το βλέπω. Γιατί δεν προλαβαίνω από εδώ να βάλω χέρι. Τα βλέπω, το βλέπω. Για κοιτάξτε τα λίγο. Άστα ακόμα, δύο λεπτά. Ναι, ωραία. Ναι, δύο λεπτά. Είναι έτοιμο. Ριγανίτσα. Τώρα θα βάλουμε και τη ρίγανη, ένα λεπτό. Και αυτή είναι μαζεμένη. Από νησί μας την έχουμε δώσει. Λοιπόν, και θα βάλουμε τώρα λάδι. Αρκετό λαδάκι. Όπως κάνουμε μια χωριάτικη κανονική, αυτή θα μπορούσε να σερβιριστεί δηλαδή και σαν χωριάτικη. Κάπαρι δεν βάζω. Μπορείς να βάλεις και κάπαρι. Αυτή εντωμεταξύ. Δεν νομίζω ότι πάει πολύ η κάπαρι με τα μακαρόνια, τέλος πάντων. Είναι και θέμα γούστου, ε. Ξέρεις πως είναι πολύ ωραία και εξίδι, έτσι. Ξέρεις πως είναι πολύ ωραία αυτή η σαλάτα. Μπορείς να κόψεις μέσα κομματάκια ζαμπονάκι. Ναι. Το σβάμα, ας πούμε. Μπορεί να την κάνεις. Αν δεν βάλεις τη φέτα, μπορείς να την κάνεις και με τόνο. Να την κάνεις σαν τόνο σαλάτα. Εντάξει, εγώ να πω τη γνώμη μου. Με τον τόνο, ο τόνος με τα μακαρόνια δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν... Αρέσει. Δεν νομίζω ότι συνδυάζεται. Σας αρέσει, εντάξει. Αλλά... Ναι, έχει διάφορες. Μπορεί να κάνεις διάφορα. Φαντασία. Γενικά τα μακαρόνια δεν θέλω να τα μπλέκω και πάρα πολύ με θαλασσινά. Είμαι... Εντάξει, να κάνεις μια γαρίδο μακαρονάδα το καταλαβαίνω. Αλλά κάτι στόχο μακαρονάδες, κάτι τόνο μακαρονάδες κτλ. Γούσταν αυτά, έτσι. Γούσταν. Και τώρα θα βάλουμε και τη σος, αυτή που φτιάξαμε. Και θα ρίξουμε και τα μακαρόνια, μόλις τα σουρώσουμε. Αυτές είναι ήδη μαριναρισμένες, απλά θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο έτσι. Θα τις κάνουμε απλά αυτές. Είναι πολύ λεπτές, θα γίνουν γρήγορα. Τα τηγανιτά τα αποφεύγουμε κατά κανόνα, αλλά τώρα είπαμε να το κάνουμε στο τηγάνι έτσι, γιατί φαίνουν λίγο, είναι πολύ λεπτές αυτές οι βριζόλες. Αφενός και αφετέρου δεν μπορούμε να ανάψουμε κάρβουνα εδώ που είμαστε έξω, γιατί είμαστε μέσα στο λιμάνι και θα μας κοιτάνε περίεργα. Πήραν ήδη χρώμα, δεν θα μείνει πολύ. Όχι, είναι σχεδόν έτοιμα. Φαντάζομαι με τα μακαρόνια, τα σουρώσουμε. Μακαρόνια να σύρωμα. Άστα λεφτά. Το μήνες είναι εντάξει. Σχεδόν έτοιμα. Λοιπόν, για εδώ, να κάνουμε τα κάνουμε εδώ. Εδώ θα ρίξουμε. Θα ρίξουμε και τα μακαρόνια. Και θέλει καλό να τα κάνει. Αυτό τώρα είναι δύο πιάτα, εσύ λες. Παραπάνω. Πρέπει να σκάσω εγώ να το πάμε αυτό όλο. Παραπάνω, δεν πειράζει, αν μείνει λίγο. Πρόκειται, ναι, είπαμε. Θα το πάμε και αύριο. Μπορείς να το κάνεις ανάλογα. Το βραδάκι, το βραδάκι. Ανάλογα με την παρέα που έχεις. Εγώ στην κάσω θα κάνω δύο πακέτα, γιατί ήμασταν πιατέλες μεγάλες, καλοκαίρια. Κάναμε και στα κάρβονα μπιφτέ και μπριζόλες, διάφορα αυτά. Μπορεί να κάνεις ανάλογα με την παρέα που έχεις και τις ανάγκες. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Ροσερή, το ό,τι μείνει στο ψυγείο είναι ακόμη πιο ωραία κρύα. Πολύ ωραία. Το πυρόνιμο εδώ πέρα με περιμένει. Άρχοντες. Και δεν χρειάζεται σαλάτα. Έβγε. Ούτε σαλάτα, ναι, κατευθείαν. Μακαρόνια, σαλάτα, χωριάτικη και η μπριζολίτσα. Φτάνει σε μένα. Αρκετά και βλέπουμε πάλι έχει πράγμα εδώ. Να πάει ένα σύνταγμα. Θα πάμε και το βράδυ λοιπόν. Και το ψωμάκι το πήραμε εδώ από το φούρνο της Δονούσας. Είναι ψηλό μελαχρινό από ό,τι βλέπετε. Καλό φαίνεται. Θα δούμε. Ωραία. Ζόλα κόβεται λες και είναι φαρτί. Πάρα πολύ ωραία. Έβγε μερτικά. Έχει κάνει και όμορφα μαριναρισμένη. Σε παραδέχομαι.
Πολύ ωραία. Για να δούμε. Κρεατάκι. Ωκο. Εσύ αυτή η πινελιά μουστάρδας που έχει μέσα είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Μαγιονέζα, μουστάρδα και το γιαούρτι. Ωραία σαλάτα, ναι. Καπετάνη, στην υγειά μας. Ας καλά.